Κύριε Κατρούγκαλε, είπατε πριν ότι οι δανειστές μας. Συγγνώμη, Λιάννα Σπυροπούλα από Bild. Ότι οι δανειστές έχουν άλλες ιδέες τις οποίες αποτύπωσαν στο μνημόνιο. Η κοινωνία ήδη βράζει με αυτά που εσείς έχετε προτείνει και που ο κύριος Ντάισεμπλουμ, όπως είπε και η συνάδελφος πριν, τα χαρακτήρισε ανεπαρκή. Τι θα κάνετε αν οι δανειστές επιμείνουν στις ιδέες τους, τις οποίες, να υπενθυμίσω, ότι έχετε υπογράψει και έχουν ψηφιστεί με ευρύτατη πλειοψηφία από το Ελληνικό Κοινοβούλιο? Καλά κάνετε να αντιπαραβάλλετε την κοινωνία και τον κύριο Ντάισεμπλουμ. Εμείς είμαστε με την κοινωνία. Και αυτό που σας είπα προηγουμένως είναι ότι με τη μειωμένη διαπραγματευτική ισχύ που είχαμε τον Ιούλιο, πράγματι, αναγκαστήκαμε να βάλουμε στο μνημόνιο πράγματα που δεν είναι συμβατά με τη λογική μας. Ακριβώς όμως επειδή είμαστε αυτοί που είμαστε και δεν είμαστε οι προηγούμενοι, αντί να εφαρμόσουμε το μνημόνιο κατά γράμμα, το εντάξαμε σε μια μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος που έχει κοινωνικό πρόσημο. Αν περιοριζόμαστε να εφαρμόσουμε το μνημόνιο, θα κόβαμε το ΕΚΑΣ. Τελεία. Εμείς πράγματι αυτή την υποχρέωση, επειδή είναι μέσα στο μνημόνιο, που δεν το ψηφίσαμε μόνο εμείς, το ψήφισαν και οι άλλοι, προχωρούμε στην αντικατάσταση του ΕΚΑΣ από την Εθνική Σύνταξη, που έχει τον ίδιο σκοπό, την προστασία των φτωχών συνταξιούχων από τον κίνδυνο του αποκλεισμού. Και παραπέμπω σε αυτά που είπα ήδη για τη δαπάνη, μειώνουμε τη δαπάνη, αλλά με τέτοιο τρόπο ώστε να προστατεύουμε τους αδύναμους και τα μεσαία στρώματα. Αυτή λοιπόν είναι η διαφορά μας με τους άλλους. Ότι εμείς γράψαμε τον νόμο, δεν μας ήρθε μεταφρασμένος. Και ακριβώς αυτό το σέβονται και οι δανειστές. Σοβαροί είπαν ότι είναι η πρότασή μας. Στον γύρο που κάναμε σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, εγώ και ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, μην πω για πρώτη φορά, αλλά σεβασμό. Με σεβασμό μας δέχθηκαν. Αυτό δείχνει λοιπόν ότι ακόμα και οι δανειστές, ακριβώς επειδή ορισμένοι από αυτούς είναι και εταίροι μας και στην Ευρώπη μπορούμε να συνεννοούμαστε με καλύτερο τρόπο, είναι δεκτικοί στις προτάσεις μας. Αλλά ξαναλέω, εμείς βασικά απολογούμαστε στον ελληνικό λαό και τα συμφέροντα τα δικά του θέλουμε να καλύψουμε. Κωστής Πλάντζος από το πρώτο θέμα. Κάτι καθαρά διαδικαστικό, αλλά πότε θα δούμε ή πότε θέλετε εσείς να καταθέσετε αυτό το τόσο καλό νομοσχέδιο για να το δούμε πλήρως σε λεπτομέρεια για να ψηφιστεί στη Βουλή? Και επειδή ίσως είναι πολύ άμεση η απάντηση, δηλαδή μια ημερομηνία μόνο, σχετικά με την Εθνική Σύνταξη. Εκείνο το άλλο που λέγαμε, ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, το έχουμε ξεχάσει? Καταρχάς, ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Είδα σήμερα το ρεπορτάζ που έχετε από τις επαφές που έγιναν χθες με τα τεχνικά κλιμάκια. Με χαρά διαπιστώνω ότι ακολουθείτε τη βασική γραμμή της εφημερίδας σας να είναι η ναυαρχίδα της παραπληροφόρησης και να μην γράφει σχεδόν ποτέ την αλήθεια. Επ' ευκαιρία της ερώτησής σας να σας πω ότι όλα όσα γράφετε σήμερα στο ρεπορτάζ σας για αυτά που διαμήφθηκαν χθες είναι καθαρά ψεύδι. Τίποτα από αυτά δεν έγινε, από αυτά που γράφει σήμερα η εφημερίδα σας στο ηλεκτρονικό ρεπορτάζ. Ως προς την Εθνική Σύνταξη, σας είπα προηγουμένως. Ως προς το πότε θα κατεθεί το νομοσχέδιο, αφορά προφανώς την πορεία της διαπραγμάτευσης. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα ολοκληρωθεί με θετικό τρόπο μέσα ενδεχομένως και στην ερχόμενη εβδομάδα. Επομένως, θα κατετεθεί. Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα θα το προχωρήσουμε. Είναι ένα από τα μεγάλα βάρη που έχουν πέσει στους ώμους της Θεανόησης Φωτίου. Αν προσέξατε, το άρθρο 1 του νομοσχεδίου μας μιλάει για ένα ενιαίο σύστημα κοινωνικής προστασίας, στο οποίο εντάσσεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ο Ανδρέας Ξανθός κάνει πάρα πολύ δουλειά εκεί για την πρωτοβάθμια υγεία. Το Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης, αυτό που ρυθμίζουμε τώρα, αλλά και το Εθνικό Σύστημα Αλληλεγγύης, που είναι αυτό που δουλεύουμε και στη βάση του γενικού εγγυημένου εισοδήματος. Απλούστατα, οι δανειστές μας στο μνημόνιο μας έχουν οδηγήσει σε μια αδύνατη μάλλον υποχρέωση να καλύψουμε μια ανάγκη που θα έπρεπε εδώ και καιρό να την έχει καλύψει το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη, χάρη στις ευθύνες του παλαιοκομματισμού, που δεν έχει τέτοιο μηχανισμό εγγυητικό, χωρίς όμως να προβλέπουν τη δυνατότητα ενίσχυσης από άλλους πόρους. Αυτό είναι πολύ δύσκολη εξίσωση και θα την αντιμετωπίσουμε φυσικά στο μέλλον. Χαίρομαι ιδιαίτερα που τα θέματα της πολιτικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και της φορολογίας δεν έχουν ερωτήσεις. Νομίζω ότι... Το καταλάβουν και οι αγρότες αυτό. Νομίζω ότι αυτό είναι στα θετικά της σημερινής συζήτησης. Γκαλονάκι από Πρακτορειδήσεων Ινών. Σήμερα υπάρχει
μια διαρροή. Όπως λέτε και εσείς, υπάρχουν πολλές διαρροές. Λοιπόν, που λέει ότι θα εξαιρέσετε τον ΟΓΑ από το ασφαλιστικό. Όχι, 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 όχι. Σήμερα βγήκαν οι αγρότες, σήμερα το πρωί και το είπανε, το συντονιστικό. Το συντονιστικό έχει αυτή την πληροφόρηση και ότι θα εξαιρεθεί ο ΟΓΑ από το ασφαλιστικό και περιμένουν τις προτάσεις σας, ολονών σας, ποιες ήταν αυτές οι προτάσεις εξαίρεσης. Χθες ρώτησα στο συντονιστικό, επειδή μου έλεγαν να μείνει ο ΟΓΑ όπως είναι, για να μην αυξηθούν οι εισφορές. Και τους ρώτησα, θα προτιμούσατε να μείνει ο ΟΓΑ όπως είναι, να πληρώνετε τις μισές εισφορές, να έχετε τη μισή εθνική σύνταξη και τις μισές παροχές από τους άλλους Έλληνες? Και μου απάντησαν οι περισσότεροι από αυτούς ναι. Πράγματι, επομένως, αυτή η συζήτηση έγινε. Αλλά δεν ήταν πρόταση δική μας. Ήταν μια ερώτηση. Θέλω να ανοιχνεύσω το ότι θέλουν αυτοί οι άνθρωποι. Να σας πω επίσης ότι ήταν ουσιαστική κουβέντα. Καταλάβαινε ότι αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν επειδή πιέζονται από τα προβλήματα. Τους έπιαναν στα χέρια τους και δεν ήταν σαν τα δικά μου. Τι γη δουλεύουν αυτοί? Και επομένως η κουβέντα ήταν ειλικρινής. Η δική μου η προσωπική άποψη, η κυβέρνηση θα εξετάσει αυτή την προοπτική. Είναι ότι θέλω τους αγρότες να είναι όπως όλοι οι άλλοι Έλληνες. Να έχουν την εθνική σύνταξη που έχουν οι άλλοι Έλληνες. Αλλά αυτά τα θέματα είναι θέματα που ενδεχομένως θα εξετάσει η κυβέρνηση. Σας λέω τώρα την προσωπική μου θέση και τι κουβεντιάστηκε χθες. Ανίτα Τριανταφυλοπούλου από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Υποστηρίζετε ότι η μεταρρύθμιση προβλέπει την προστασία των εισοδηματικά αδύναμων πολιτών. Με ποια οικονομικά στοιχεία τεκμηριώνεται η συγκεκριμένη δέσμευση? Τα στοιχεία που έχουμε αυτή τη στιγμή που λένε ότι το 80% των ελεύθερων επαγγελματιών έχει εισόδημα κάτω από 10.000 ευρώ, το 88% των αγροτών έχει εισόδημα κάτω από 5.000 ευρώ και ότι ο μέσος μισθός τίνει να διαμορφωθεί στα 800 ευρώ. Αυτά λοιπόν είναι στοιχεία μη αμφισβητήσιμα. Στη βάση αυτού του προσανατολισμού προσπαθούσαμε να βάλουμε τον πύχη. Είπαμε ποιος είναι ο πύχης, ισονομία ή ίσιδη κανόνες. Αλλά πρέπει να ξεχωρίσουμε σε αυτό το πλαίσιο των ίδιων κανόνων ποιοι είναι οι πιο αδύναμοι και οι πιο πολλοί που έχουμε σκοπό να προστατεύσουμε. Επομένως, είχαμε την άσκηση. Πώς θα συγκρατήσουμε τη συνταξιοδοτική δαπάνη? 1% είναι η μνημονιακή υποχρέωση, 2% είναι τα ελλείμματά μας. Και πώς με μικρότερη συνταξιοδοτική δαπάνη θα έχουμε πιο αποτελεσματική κοινωνική προστασία? Αν βλέπατε όλες τις κριτικές που γίνει στο υφιστάμενο στρεβλό σύστημα κοινωνικής προστασίας που κληρονομήσαμε, είναι ότι ενώ στη συντάξεις είναι ακριβό, μειώνει τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό λίγο. Ακριβώς αυτό επιδιώξαμε να κάνουμε. Να αναστοχεύσουμε το σύστημά μας, ούτως ώστε να γίνει αποτελεσματικότερο και κοινωνικά δικαιότερο. Να έχει δηλαδή μια εσωτερική αναδιανομή. Ναι. Παπαπέτρου από Ναυτεμπορική. Καταρχήν μια επισήμανση, παρατήρηση για τον κύριο Αλεξιάδη. Επειδή είναι από χωριό και αυτός όπως και εγώ. Με βάση τα στοιχεία του δικού σας Υπουργείου από το 2000 μέχρι το 2015, ο κρατικός προϋπολογισμός τροφοδότησε με 210 δισεκατομμύρια ευρώ τα ασφαλιστικά ταμεία. Από αυτά, τα 77 πήγαν στον ΟΓΑ. Απλά μου έκανε εντύπωση. Τόσα χρόνια ψάχνουμε να βρούμε, είπατε τη λέξη, να προσδιορίσουμε την έννοια του αγρότη. Δόξα τω Θεώ, πλούσιο λεξιλόγιο έχουμε, αυστηρή γραμματική έχουμε. Εν έτη 2016 ακόμη ψάχνουμε να προσδιορίσουμε τον ορισμό του αγρότη. Τα νούμερα είναι ασφαλή που σας ανέφερα. Και για τον κύριο Κατρούγκαλο. Κύριε Υπουργέ, τι είπατε μόλις πριν, ότι θα μας δώσετε στοιχεία σήμερα, τα οποία αφορούν σε τι? Αυτό είναι εύκολο, το λέω γρήγορα. Επειδή τέθηκε ένα θέμα από τον Ευρωπαίο Επίτροπο, τον κύριο Μοσκοβισή, και είπε ότι το πλαίσιο το οποίο έχετε καταθέσει είναι σε θετική κατεύθυνση, αλλά ζήτησε ποσοτικοποίηση των παραμέτρων. Κάτι που ζητάμε όλοι. Την έχουμε δώσει την ποσοτικοποίηση. Τα στοιχεία που θα σας δώσω σήμερα έχουν σκοπό να αναιρέσουν όλη αυτή την παραφιλολογία ότι οι νέες συντάξεις ήταν κατώτερες από τις παλιές. Έχουμε τους συγκριτικούς πίνακες λοιπόν των νέων συντάξεων σε σχέση με τις συντάξεις που δίνονται με το 38-63 του 10, θα δίνονταν με τις περικοπές, που είναι η βάση με την οποία συζητάμε με τους δανειστές. Τα στοιχεία της ποσοτικοποίησης, επειδή είναι στην καρδιά της διαπραγμάτευσης,
επειδή έχουν αποδοχές ως προς την εξέλιξη του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, ως προς την εξέλιξη ανεργίας κτλ., μας έχει ζητηθεί από τους δανειστές να μην δημοσιοποιηθούν. Άρα, τουλάχιστον μπορούμε να γνωρίζουμε με βάση τα στοιχεία τα οποία έχετε και λέτε ότι θα μας δώσετε τα βασικά συμπεράσματα, ποια είναι σε ό,τι αφορά, ας πούμε, τον συντάξιμο μισθό. Μέχρι ποιο ύψος συντάξιμου μισθού είναι οι κερδισμένοι, από ποιο σημείο και πάνω επέρχονται μειώσεις. Να έχουμε έναν δύο βασικούς άξονες, γιατί έχει πολύ δρόμο μπροστά. Αυτά που θα δείτε είναι η ανάπτυξη από τα 0 έως τα 30. Ορίστε. Αυτό που θα σας μοιράσουμε και που θα το δείτε είναι η πλήρης ανάπτυξη από τα 0 έως τα 30 του συστήματος συνταξιοδοτικής, των συντάξεων των καινούριων, σε σύγκριση με την κατάσταση όπως θα διαμορφωνόταν αν αντί για αυτό το σύστημα εφαρμοζόταν το ισχύον δίκαιο του 38-63 του 10 μαζί με τις περικοπές. Θα τα δείτε. Ακριβώς αυτά θα σας δω. Να ξεκαθαρίσουμε σε αυτό το δρόμο με το θέμα του ακριβή προσδιορισμού της έννοιας του αγρότη.